Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω πώς να μετρήσουμε την κεραία μας με το Nano DNA. Λοιπόν, εδώ είναι η κεραία που θα μετρήσουμε. Είναι μια VHF κεραία. Και εδώ βλέπουμε το Nano DNA. Το καλώδιο που έρχεται με το Nano DNA. Ο αντάπτορας αυτός, ο οποίος έρχεται και αυτός με τον Nano DNA. Τα τρία φορτία που έρχονται και αυτά με τον Nano DNA και τα οποία θα τα χρησιμοποιήσουμε για το καλυμπράρισμα που θα σας δείξω πώς γίνεται του Nano DNA. Αυτά που θα χρειαστούμε στις μετρήσεις των κεραιών και πρέπει να τα αγοράσουμε είναι αυτοί οι τρεις κονέκτορες. Ο ένας ο κονέκτορας είναι αυτός εδώ, ο SO239, ο οποίος έρχεται και κουμπώνει εδώ με τον PL259. Λοιπόν, και στην άλλη άκρη του αντάπτορα βλέπουμε ένα SMA αρσενικό, το οποίο θα κουμπώσει με τη μούφα αυτή και η άλλη άκρη της μούφας θα συνδεθεί με τη μία άκρη εδώ του καλωδίου. Λοιπόν, στην περίπτωση όμως που θέλουμε να μετρήσουμε ένα δίπολο ακριβώς εκεί στο σημείο τροφοδοτήσεως, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αντάπτορες αυτού εδώ του τύπου, ο οποίος είναι η μία άκρη του BNC, λοιπόν αρσενικό, και εδώ θα, όπως βλέπετε, έχει δύο βίδες όπου θα βιδωθούν τα δύο σύρματα του διπόλου. Αυτός ο BNC θα έρθει να κουμπώσει με αυτόν εδώ το θηλυκό BNC, ο οποίος από εδώ πάλι έχει η άλλη άκρη του αντάπτορα, είναι ένα αρσενικό SMA. Αυτά, όπως είπα, αυτοί οι τρεις αντάπτορες δεν έρχονται με το VNA, άρα πρέπει να τους αγοράσετε. Λοιπόν, τι άλλο πρέπει να προσέξετε στη μέτρηση. Εάν μετρήσετε μέσα στο σακ, καλό είναι να δείτε εδώ με ένα κατσαβίδι μεταλλικό εάν υπάρχουν στατικά. Εντάξει, γιατί για τη χρονική στιγμή που θέλετε να μετρήσετε την κεραία σας, μπορεί να υπάρχει υγρασία και να φέρνει στατικά. Αυτό θα δημιουργήσει μάλλον θα κάψει το VNA σας, γι' αυτό αν δείτε στατικά στην κεραία σας, βραχυκυκλώνοντας το θερμό με το μπλεντάζ, λοιπόν, και δείτε σπιθύρες, μην διανοηθείτε να κάνετε μετρήσεις με το VNA. Λοιπόν, ένα άλλο τώρα που θέλω να προσέξτε είναι ότι όταν θέλετε να μετρήσετε ένα δίπλο και το έχετε σηκωμένο στα 20 μέτρα, στο πούμε. Δεν μπορείτε τώρα να ανεβείτε και στα 20 μέτρα και εκεί που τροφοδοτείτε το δίπολο να τοποθετήσετε αυτό τον αντάπτορα. Σε μια τέτοια περίπτωση, γιατί στην ουσία θέλουμε να μετρήσουμε το δίπολο και όχι όλη την κεραία, τι κάνει το δίπολο, τότε πρέπει να τοποθετήστε μία γραμμή μεταφοράς, ένα ομοξονικό καλώδιο, το οποίο να έχει ηλεκτρικό μήκος λάμδα δεύτερα, και λόγω των ιδιωτήτων των γραμμών μεταφοράς το λάμδα δεύτερα, έχω δείξει βέβαια σε προηγούμενα βίντεο πώς βρίσκουμε τα λάμδα τέταρτα στην κάθοδο και τα λάμδα δεύτερα εδώ στο κανάλι μου. Δέστε τα προηγούμενα βίντεο για το VNA. Λοιπόν, και χρησιμοποιώντας, όπως είπα, την ιδιότητα των γραμμών μεταφοράς λάμδα δεύτερα, ό,τι αντίσταση έχει η μία άκρη εκεί, δηλαδή που τροφοδοτεί το
δίπολο η γραμμή μεταφοράς λάμδα δεύτερα, αυτή θα έρθει και θα συναντήσουμε και εδώ. Και έτσι δεν χρειάζεται να σηκωθείτε, να ανεβείτε πάνω στα 20 μέτρα, ξέρω εγώ, ή 30 μέτρα που έχετε το δίπολο, να κάνετε τη μέτρηση. Αρκεί βέβαια η γραμμή μεταφοράς να έχει ηλεκτρικό μήκος λάμδα δεύτερα. Ό,τι αντίσταση θα βρείτε εδώ στην άκρη, αυτή θα έχει και το δίπολο σας απάνω. Λοιπόν, δεν έχω τίποτε άλλο εδώ να προσθέσω και πάμε τώρα να δούμε πώς θα ετοιμάσουμε το όργανο για αυτήν τη μέτρηση. Λοιπόν, έχω συνδέσει το Nano VNA με το καλώδιο του στην πόρτα 1 ή κανάλι 0. Η μέτρηση S11, όταν μετράμε κεραίες, πάντοτε χρησιμοποιούμε την πόρτα 1 για να μετρήσουμε τη σύνθετη αντίσταση της κεραίας ή το λόγο στασίμων. Η πόρτα 1, όπως έχω πει και σε άλλα στα προηγούμενα βίντεο, μετράει τις απόλυτες επιστροφές. Η πόρτα 2 ή κανάλι 1 ή μέτρηση S21 δεν θα τη χρησιμοποιήσουμε καθόλου και δεν θα ασχοληθούμε και δεν θα καλυμπράρουμε καθόλου αυτή την πόρτα. Αυτή μετράει, είπαμε, τις απόλυες εισόδου. Άρα, το καλυμπράρισμα αναφέρεται μόνο για την πόρτα 1 ή κανάλι 0. Όταν, εδώ το μόνο που πρέπει να προσέξουμε, όταν χρησιμοποιούμε το καλώδιο του Nano VNA, τα τρία φορτία που θα χρησιμοποιήσουμε για το καλυμπράρισμα πρέπει να μπουν στην άκρη του καλωδίου. Εδώ και όχι εδώ πέρα στον κονέκτορα. Βέβαια, αν κάποιος καλυμπράρει, βάλει τα φορτία δηλαδή για το καλυμπράρισμα στον κονέκτορα χωρίς το καλώδιο, υπάρχει μέσα τρόπος, όταν προσθεθεί αυτό το καλώδιο, να μηδενιστεί μέσα από το electrical delay, αλλά δεν θέλω να σας μπερδέψω, είναι λίγο πιο περίπλοκο. Και έτσι, όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο, έχετε υπόψη ότι καλυμπράρουμε στην άκρη του καλωδίου. Λοιπόν, εδώ πέρα έχω τα τρία φορτία, αυτό εδώ πέρα είναι των 50 ohm. Για να τα ξεχωρίζουμε, αυτό είναι το open, δέστε το, και υπάρχει το τρίτο φορτίο, το οποίο είναι το short, το βραχύκλωμα. Λοιπόν, πρώτη μας δουλειά είναι να ετοιμάσουμε στην οθόνη τι πρέπει να εμφανιστεί, δηλαδή το display. Άρα μπαίνουμε στο μενού, και πάμε εκεί που λέει display, κάνουμε κλικ, trace. Εδώ τώρα θα έχει επιλεγεί το trace 2 που είναι ο χάρτης Smith. Οπα. Θα επιλέξουμε εκτός από το χάρτη Smith και την καμπύλη το λόγο στασίμων. Εδώ μπορούμε να δώσουμε και το format. Για να πάμε στο format, δηλαδή τι να βλέπει να δούμε, φαίνεται καλά, ωραία, εδώ πάμε format και εδώ έχει οριστεί σαν το κανάλι, μάλλον η κίτρινη κυματομορφή σε λόγο στασίμων και η πράσινη σε χάρτη Smith. Λοιπόν, τώρα αφού έχουμε ορίσει τι θα εμφανίσουμε στο display, μετά πάμε να δώσουμε το εύρος, το span δηλαδή που θα έχουμε, από που θα ξεκινήσει η tracking generator να σαρώνει μέχρι και πού θα σταματάει. Εδώ τώρα ξεκινάει από τον 1,5 μεγάκυκλα μέχρι τα 30 μεγάκυκλα. Εδώ βλέπουμε 101 π points. Αυτό είναι ένα μειονέκτημα. Τι σημαίνει το 101? Ότι κάνει
101 δειγματοληψίες. Άρα εδώ, επειδή αυτό είναι ένα μειονέκτημα του nano DNA, του συγκεκριμένου οργάνου, εμείς για να το ξεπεράσουμε αυτό το μειονέκτημα, πρέπει να μειώνουμε το span, δηλαδή το εύρος που θα σαρώσει η γεννήτριά μας. Και τώρα εδώ, επειδή έχουμε να μετρήσουμε μια κεραία VHF και η αματερική μπάντα είναι από τους 144 μέχρι τους 146, άρα εδώ όταν θα βάλουμε εύρος θα πούμε τη γεννήτρια να ξεκινήσει από το 144 MHz και να σταματήσει στα 146. Δηλαδή να έχουμε ένα span, ένα εύρος δηλαδή γύρω στα 2 μεγάκυκλα δια τους 101, ας πούμε 100, ανά 20 kHz θα κάνει μια δειγματοληψία. Μια πυκνή δειγματοληψία και θα έχουμε μια τεράστια ακρίβεια στη μέτρηση της κεραίας. Άρα έχετε το αυτό υπόψη, όταν βλέπετε εδώ πέρα, να βλέπετε εδώ ότι, να σας θυμίζει αυτό ότι έχει 101 δειγματοληψίες και όταν θα κάνετε κάποιες μετρήσεις να κοιτάζετε το εύρος να το μικραίνετε. Λοιπόν, πάμε στο μενού στίμουλους, όπου θα ορίσουμε την εκκίνηση της γεννήτριας 144 MHz και γράφτηκε, και πάμε να της πούμε το stop 146 MHz. Λοιπόν, και γράφτηκε. Πάμε τώρα πάλι στο μενού και πάμε στο calibrate. Εδώ θα κάνουμε το κουμπί. Εδώ βλέπετε ότι υπάρχει μία μνήμη, η C3. Γι' αυτό θα κάνουμε reset. Εδώ στο power auto θα ορίσουμε τα 8 μιλιαμπέρν, δηλαδή τη μέγιστη ισχύ της tracking generator, και πάμε calibrate. Εδώ μας ορίζει να βάλουμε πρώτα το open. Λοιπόν, βρίσκουμε το open, το βιδώνουμε και κάνουμε κλικ. Λοιπόν, μας λέει να βάλουμε το short. Λοιπόν, short, βραχυκύκλωμα δηλαδή. Ερχόμαστε εδώ, κάνουμε κλικ το διακόπτη και τώρα μας λέει να βάλουμε το φορτίο, τα 50 ohm. Πολύ ωραία, ερχόμαστε, κάνουμε κλικ. Το insulator και το through δεν το χρειαζόμαστε, είναι για το για το κανάλι 1, μέτρηση S2-1, το παραβλέπουμε, όπως και το electrical delay, και πάμε στο done και ορίζουμε τη μνήμη 4 να αποθηκευθεί. Λοιπόν, τελειώσαμε, αυτό είναι. Έχουμε εμφανίσει δύο καμπύλες Hardy Smith, που επειδή τώρα έχει το φορτίο των 50 ohm είναι ακριβώς στο κέντρο, και την καμπύλη το λόγο στασίμου που έχει κατεβεί το κάτω και είναι ένα. Λοιπόν, άρα βγάζω το φορτίο από εδώ και τοποθετώ και ερχόμαστε και βλέπουμε ότι στους 144 ο λόγος στασίμων είναι 1,4, 1,548 προς 1. Λοιπόν, η κεραία παρουσιάζει το R, την αντίσταση
το οποίο είναι αντίσταση ακτινοβολίας είναι αντίσταση απολειών στο 41,25 ohm και 88 πίκο φαράτ. Εδώ δείχνει ότι η κεραία είναι χωρητική, δηλαδή μικρή. Κατεβαίνουμε για να δούμε πού βυθίζει η κεραία, πού βυθίζει ακριβώς. Και η συχνότητα εδώ η οποία αναγράφεται είναι 145 μεγάκυκλα. Στα 145 μεγάκυκλα έχει λόγο στασίμων 1,012. Λοιπόν, η σύνθετη αντίσταση της κεραίας είναι ακριβώς στα 50 ohm. Λοιπόν, και κάτι ψηλό πικό άρι. Λοιπόν, είναι η κεραία η 510, η οποία είναι απάνω, ρε παιδιά, 20 χρόνια. Λοιπόν, κοιτάξτε σωστή συμπεριφορά. Λοιπόν, αυτό είναι, αυτή είναι η μέτρηση. Η κεραία μας βλέπουμε ότι στα 145 ακριβώς στο κέντρο της μπάντας είναι ένα καθαρά ομικό φορτίο, έχει την καλύτερη απόδοση εδώ. Και πάμε να δούμε τώρα το εύρος της από 1,5 λόγω στασίμων μέχρι 1,5, δηλαδή στην άκρη των 146 έχει ένα λόγο στασίμων 1,5 προς 1, εδώ φαίνεται, εδώ να τα βλέπουμε. Εντάξει, είναι μια τέλεια κεραία κατά τη γνώμη μου, η 510 της Diamond. Λοιπόν, έχει το εύρος όλης της αματερικής μπάντας για τα VHF 144-140. Σε αυτό το στιγμιότυπο της οθόνης των Άνω Βενά, από με δύο λόγια και παραπάνω εδώ για το χάρτη Smith, για περισσότερους πιο ψαγμένους ραδιοραστέχνες που τους ενδιαφέρει, παραπάνω γιατί την καμπύλη εδώ πέρα τον λόγο στασίμων όλοι την αντιλαμβάνονται. Όλοι αντιλαμβάνονται ότι η κεραία βύθισε στους 145 μεγάκυκλους και όταν λέμε βύθισμα έχει πάρει από εδώ από αυτή την ονομασία επειδή βλέπουμε το βέλος εκεί να βυθίζει, αλλά στην ουσία εκεί σε εκείνο το σημείο εδώ, δηλαδή στους 145, έχουμε τον συντονισμό. Και τι σημαίνει συντονισμός? Όταν η αντίδραση της σύνθετης αντίστασης γίνει ισούται με το 0 και η κεραία μας γίνει ένα καθαρά ομικό φορτίο όπως γίνεται στην συχνότητα 145 μεγακύκλων. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε τώρα το χάρτη του Smith δύο νούμερα. Ας εξηγήσουμε τι είναι αυτά τα δύο νούμερα. Εδώ το Nano VNA μας βγάζει κατευθείαν την ανάλυση της σύνθετης αντίστασης. Δεν είναι η σύνθετη αντίσταση αυτό είναι η ανάλυση της στα τμήματα που αποτελείται. Λοιπόν, ας ανοίξω μία ζωγραφική για να σας εξηγήσω τι εννοώ. Λοιπόν, η σύνθετη αντίσταση που συμβολίζεται με το γράμμα Z, ισούται, πυθαγόρειο θεώρημα, R, το πραγματικό, επειδή είναι μηγαδικός αριθμός, η σύνθετη αντίσταση έχει ένα πραγματικό μέρος και ένα φανταστικό μέρος, το οποίο το συμβολίζεται με το γράμμα X-ray, EG, και μάλιστα πήρε και πρόσωπο συν και πλην, συν όταν είναι επαγωγικό, η επαγωγική αντίδραση και πλην όταν είναι χωρητική αντίδραση. Λοιπόν, εδώ άμα κάνουμε και μία αναπαράσταση έτσι για να γίνει και πιο κατανοητό, έχουμε τον καρτεσιανό εδώ. Εδώ στον άξονα τον οριζόντιο είναι τα ohm. Εδώ φανταστείτε ότι αυτό το βέλος συμβολίζει τη σύνθετη αντίσταση Z. Εδώ υπάρχει η γωνία φ. Η προβολή της σύνθετης αντίστασης προς τους δύο άξονες, προς το νομικό και προς το φανταστικό τμήμα που είναι ο κάθετος άξονας Z, εντάξει, και Χ, μάλλον Ψ να τον ονομάσουμε. Ό,τι είναι πάνω από το Χ είναι επαγωγικό, δηλαδή εδώ πέρα μέσα είναι όλο L και εδώ είναι χωρητικό. Λοιπόν, άρα για να βρούμε τη σύνθετη αντίσταση, η οποία δημιουργείται ένα ορθογώνιο τρίγωνο, ξέρουμε ότι από το πυθαγόρειο θεώρημα το τετράγωνο της υποτείνωσης ούτε με το άδεισμα των δύο τετραγωνών. Γι' αυτό εφαρμόζουμε αυτόν τον νόμο, αυτόν τον μαθηματικό τύπο. Από εδώ συνεπάγεται. Λοιπόν, ανοίγω πάλι την πρώτη φωτογραφία. Το πραγματικό μέρος της σύνθετης αντίστασης μας το δίνει κατευθείαν το Nano VNA. Είναι 41,27, 41.
Τη δε αντίδραση όμως μας τη δίνει σε πικοφαράτ. Βέβαια έχει μέσα δυνατότητα να μας τη δώσει και σε ΟΜ, αλλά εμείς θα πάμε με τον παραδοσιακό τρόπο να βρούμε να μετατρέψουμε την χωρητική αντίδραση σε ΟΜ με το calculator που είναι online. Λοιπόν, βάζουμε 86 πίκο, πατάμε και μας λέει 12,85. Είναι 13 ΟΜ. Άρα ερχόμαστε εδώ πέρα και λέμε 41 ΟΜ εις το τετράγωνο συν 13 ΟΜ εις το τετράγωνο ίσον. Ανοίγουμε ένα calculator, 13 επί 13, 169, 41 επί 41, 169, 1850, τετραγωνική ρίζα, 43 ΟΜ. Αυτή είναι η σύνθετη αντίσταση της κεραίας μας στους 144 μεγάκυκλους. 43 ΟΜ. Με πραγματικό μέρος 41 ΟΜ και αντίδραση 13 ΟΜ. Χωρητικό. Και λίγα λόγια τώρα εδώ πέρα για το χάρτη του Smith. Εδώ βλέπουμε έναν άξονα. Να το βάλουμε εδώ ένα μικρό. Βλέπουμε έναν άξονα οριζόντιο, αυτόν τον κύριο. Ότι όταν πηγαίνει αυτός ο κέσορας εδώ πέρα είναι ομικό. Ακριβώς εδώ στο κέντρο, όταν είναι 50 ΟΜ. Όπως το είδαμε σε 145 μεγάκυκλους. Ό,τι είναι εδώ μέσα, πάνω από αυτόν τον άξονα, ό,τι είναι εδώ, 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 είναι επαγωγικό. Και ας βάλω εδώ κίτρινη. Και ό,τι είναι κάτω είναι χωρητικό. Άρα εδώ πέρα η κεραία μας, πλην των 145 μεγαγίου που γίνεται καθαρό ομικό και έχουμε τη μεγαλύτερη απόδοση της κεραίας, γιατί εκεί έχουμε το συντονισμό της. Και τι είπαμε, συντονισμό, συντονισμός ισούται όταν το X-ray L, η αντίδραση επαγωγική ισούται με XS και αυτό ίσον με 0, τότε έχουμε το συντονισμό. Λοιπόν, σε όλες τις άλλες συχνότητες, από τους 144 μέχρι τους 145 και από τους 145 μέχρι τους 146, παρουσιάζει, κατευθείαν το βλέπουμε φάτσα κάρτα στον χάρτη Smith, ότι παρουσιάζει μια χωρητική αντίδραση. Την οποία, αντίστοιχα, αν θέλουμε να την εξοδετερώσουμε, πρέπει να προσθέσουμε μια ακριβώς εξίσου για τη συγκεκριμένη συχνότητα επαγωγική αντίσταση, δηλαδή των 13 ΟΜ στους 144, ώστε εκεί να γίνει μετά καθαρά ομικό το φορτίο, ένα παρόμοιο πράγμα που κάνουν τα αντένα tuner. Λοιπόν, δεν έχω τίποτε άλλο να πω. Πιστεύω να σας άρεσε το βίντεο. 73 από Sierra Victor 1 Hotel Alpha Golf.